Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Αλέξανδρο Νικολαίδη στη Θεσσαλονίκη. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη για τον ασημένιο Ολυμπιονίκη από τους συναθλητές του και την οικογένειά του, ενώ επικεί δύο λόγο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα ζεστό χειροκρότημα για τον γίγαντα του ελληνικού αθλητισμού. Με την ελληνική σημαία να το συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία στη Θεσσαλονίκη. Ο Μιχάλης Μουρούτσος κρατούσε τα δύο σημαίνια μετάλλια του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η σύζυγός του Δώρα ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης συγκλώνησε όλη την Ελλάδα με το μεγαλείο ψυχής του. Και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον ασημένο Ολυμπιονίκη, ο οποίος θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές μας. Με τη σύζυγό του Δώρα να ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη του. Αλέξανδρε, δεν θα αφήσουμε εμείς τα παιδιά σου να ξεχάσουν ποιος ήσουν. Κάθε μέρα θα τους μιλάμε για σένα και θα τους λέμε πόσο σπουδαίο πατέρα είχανε. Το αποτύπωμα που αφήνεις είναι τεράστιο και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εύχομαι τα μετάλλια αυτά που δωρίζεις να πιάσουν τόπο. Και αν τα πάρει κάποιος μεγαλόκαρδος, να τα χαρίσει πίσω στα παιδιά σου. Ο σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα με τα δύο ασημένια μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 στην Αθήνα και το 2008 στο Πεκίνο να βρίσκονται εκεί για τελευταία φορά προτού βγουν σε δημοπρασία για να συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδιά. Όπως έγραψε στο συγκλονιστικό κείμενο που άφησε στη σύζυγό του. Το παιδί είχε διάβια απόλυτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Και το ζήτησε προφανώς, δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος για τη σύζυγό του Δώρα, με την αδερφή του Αλέξανδρου να ραγίζει καρδιές. Αδερφή μου! Και με τον πατέρα του να συγκλονίζει στο τελευταίο αντίο. Αχ, παλικάρι μου, αιτέ μου, σου κόψαν τα φτερά σου, αιτέ μου. Υποκλίνομαι, φίλε, σε αποχαιρετώ με απέραντη ευγνωμοσύνη για τον χρόνο που μοιραστήκαμε μαζί. Καλό ταξίδι στο φως. Δίδαξε ότι οι αξίες δεν χάνονται. Υπάρχουν με το χαμό τους κάποιοι άνθρωποι που αφήνουν το αποτύπωμα των αξιών τους. Και αυτό ίσως είναι πολύ πιο ακριβό ακόμη και από τα μεθαλιά του. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη για όλους τους συναθλητές του. Ο Αλέξανδρος δόξησε την Ελλάδα και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Με τον Αλέξανδρο ήμασταν σε δύο Ολυμπιάδες μαζί. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής, φίλος, ένας άνθρωπος δοτικός της προσφοράς. Από μικρό παιδί πάλευε μέχρι τελευταία στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και μικρά παιδιά, θέλησαν να τιμήσουν τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή μόλις τα 42 του χρόνια, βυθίζοντας τη θλίψη όλη τη χώρα. Ένα σεμνό Ολυμπιονίκη με τεράστιο ήθος που ενέπνεε σεβασμό σε όλους και νομίζω έχει αφήσει μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη πίσω του, την οποία πρέπει νομίζω να ακολουθήσουμε. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης υπηρέτησε ως αξιωματικός το πυροσβεστικό σώμα, ενώ υπήρξε αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφωνεί επικεί δύο λόγο. Ο κόσμος που τον θαύμασε να δοξάζει την Ελλάδα με τις αθλητικές του επιτυχίες πίστευε ότι το πιο δυνατό όπλο του Αλέξανδρου ήταν τα πόδια του. Όμως το πιο δυνατό του όπλο ήταν η καρδιά του. Η Μακεδονία και η Ελλάδα θρύνουν σήμερα ένα σπουδαίο αθλητή, ένα πολύ μεγάλο άνθρωπο. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης αποτέλεσε πρότυπο για τη νέα γενιά. Καλό ταξίδι, γίγαντα.